Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα της κυβέρνησης. Υπομονετικά μας περιμένει μέσω Skype η κυρία Ζέτα Μακρύ, υφυπουργός παιδείας, την οποία καλημερίζω και καλωσορίζω στο Ναυτεμπορική TV. Γεια σας, κυρία Μακρύ, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ανακοινώσατε λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα του χαρτοφυλακίου σας, ανακοινώσατε πρόσληψη 20.000 αναπληρωτών για τη λειτουργία του θεσμού παράλληλης στήριξης. 20.000 αναπληρωτές είναι ένας αριθμός ο οποίος τα τελευταία χρόνια πράγματι προσλαμβάνεται και ο λόγος είναι ότι δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην ειδική αγωγή. Και όπως ίσως ξέρετε, και θα το επαναλάβω και εκείνους που μας ακούνε, ότι φέτος είναι οκταπλάσια αυτοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στην ειδική αγωγή, στο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Να. Μέσα στους 10.000 διορισμούς, έχει μόνιμους διορισμούς, έχει ληφθεί ειδική μέρημνα και για την παράλληλη στήριξη. Νομίζω ότι είναι μια καλή άσκηση η οποία αποδίδει με τους μόνιμους διορισμούς πάλι ο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας που συνεχίζονται, προστίθεται στους σχεδόν 30.000 που είχαν γίνει στην προηγούμενη τετραετία. Να μην παραλείψουμε να πούμε ότι ο φετινός αριθμός είναι αριθμός ρεκόρ και θα συνεχίζονται κάθε χρόνο. Τώρα, ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά τα ζητήματα της παιδείας, κυρία Μακρύ, και το γνωρίζετε πολύ καλά, είναι οι αντιδράσεις για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά τη χρήση των κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στα σχολεία. Αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι ανυποχώρητη. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι οι αντιδράσεις είναι πολύ μειωμένες σε σχέση με αυτό που ενδεχομένως από την τοποθέτησή σας διαφάνει. Υπάρχει μεγάλη συνεργασία και αποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα και θέλω να πω πως είναι εκείνοι οι οποίοι ζήτησαν να υπάρχει ένα πλαίσιο συνεπειών για εκείνους οι οποίοι κάνουν χρήση του κινητού τηλεφώνου. Γιατί και μέχρι τώρα υπήρχε ισχυρή σύσταση να μην γίνεται, να μην είναι εμφανής η κατοχή και να μην γίνεται χρήση του κινητού τηλεφώνου. Δεν υπήρχαν όμως συνέπειες. Σε συνεργασία λοιπόν με τους εκπαιδευτικούς, με την αποδοχή των γονέων, μην κρίνεται από ένα-δύο περιστατικά ενδεχομένως 5-10, ότι αυτό είναι ένα μέτρο που δεν έχει την αποδοχή εκείνων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και είναι θέμα πολύ λίγου χρόνου, με δεδομένη και τη βούληση της πολιτείας, αλλά και την διάθεση των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν αυτή την υπουργική απόφαση, ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα λυθεί και θα είναι προς όφελος των μαθητών μας. Οι μαθητές, από έρευνες έχει αποδειχθεί ότι και στην ψυχική υγεία τους έχει αυτό επίπτωση, αλλά και στην μαθησιακή διαδικασία. Χρειάζονται χρόνο μετά να επανέλθουν και να πω και κάτι άλλο. Πολλά, ίσως τα περισσότερα περιστατικά bullying καταγράφονται με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν κάνουμε τόσο μεγάλη προσπάθεια που αποδίδει για το bullying, για την αντιμετώπιση του, για την πρόληψη αλλά και για την αντιμετώπιση συνέχεια και τη διαχείριση, δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται κατά κόρον αρρύθμιστο εντελώς. Και ένα άλλο θέμα, κυρία Μακρύ, το οποίο απασχολεί τουλάχιστον την επικαιρότητα, είναι αυτές οι διαμαρτυρίες μικρότερου ή μεγαλύτερου βαθμού σε σχέση με αυτό που ακούγεται για τις συγχωνεύσεις στα σχολεία. Η δική σας τοποθέτηση ποια είναι? Ακούστε, είναι μια άσκηση που κάθε χρόνο την κάνει ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ειδικής αγωγής. Κάθε χρόνο, με βάση το μαθητικό δυναμικό, με βάση τους εκπαιδευτικούς, γίνεται αυτή η άσκηση ώστε τα τμήματα να έχουν όχι τον ανώτατο αριθμό, να μην τον ξεπερνούν. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις, μετρημένα στα δάχτυλα του ενός σχεδίου ίσως, που είναι ανώτερος ο αριθμός από τον επιτρεπόμενο, με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή. Είναι λοιπόν κάθε χρόνο τα τμήματα τα οποία έχουν τώρα συγχωνευτεί είναι 740. Να θυμίσουμε ότι είναι πάνω από 70.000 τα τμήματα τα οποία λειτουργούν και γίνεται με εισήγηση και συνεργασία των διευθυντών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και περιφερειακών διευθυντών με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα. Και θέλω να σας πω ότι επειδή δεν είναι δογματικό το Υπουργείο, όπως δεν ήταν και ποτέ, ότι μειώθηκαν τα τμήματα αυτά γιατί παρουσιάστηκαν κάποιες περιπτώσεις που όντως έχρισαν διαφορετικής αντιμετώπισης. Κυρία Μακρύ, να έρθουμε και στα πολιτικά. Σε πολύ λίγο ξεκινάει η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία θα εξετάσει το ζήτημα, την υπόθεση διαγραφής του κύριου Σαλμά. Υπάρχει κατά την εκτίμησή σας αντάρτικο γαλάζιων βουλευτών το οποίο απειλεί την κοινοβουλευτική συνοχή της Νέας Δημοκρατίας? Η εκτίμηση την οποία έχω και θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι βάσιμη, γιατί και εγώ βουλευτής είμαι και τους συναδέλφους μου τους γνωρίζω καλά και συνεργαζόμαστε, είναι ότι αντάρτικο για να απειλήσει τη συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν υπάρχει. Θα σας πω ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα που κάλεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μετά τις ευρωεκλογές, παρότρινε τους βουλευτές όταν έχουν θέματα τοπικά να τα θέτουν στους υπουργούς, στους υφυπουργούς και να καταθέτουν και σχετικές ερωτήσεις. Και θέλω να πω κάτι, πως πέρα από αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, πολλοί συναδελφοί μας και στο δικό μου το γραφείο, πολύ περισσότερο στο Υπουργού ή άλλων συναδέλφων στην κυβέρνηση, πηγαίνουν και καταθέτουν τοπικά αιτήματα. Με ευπρέπεια, με νυφαλιότητα, με προσοχή. Να μην δαιμονοποιούμε τη διάθεση κάποιων συναδέλφων να ενημερωθούν και εν συνεχεία να ενημερώσουν. Ο κύριος Σαλμάς, γιατί δαιμονοποιείται λοιπόν και του δείχνει ο κύριος Μητσοτάκης στην πόρτα της εξόδου?
Δεν αναφέρθηκα καταρχάς λέγοντας δαιμονοποίηση στην αντιμετώπιση που γίνεται από τα κομματικά όργανα. Αναφερόμουν σε εκείνους οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο. Κατανοητό. Και χρησιμοποιούν τέτοιες παρεμβάσεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι η δική μας η ευθύνη και προσοχή δεν είναι να μην ενημερώνουμε για τα τοπικά θέματα. Είναι και κομματική μας υποχρέωση και απολύτως αποδεκτή από το κόμμα και από τον πρόεδρο του κόμματος που είναι και ο πρωθυπουργός της χώρας. Είναι να προσέχουμε να μην δίνει η συμπεριφορά μας τη δυνατότητα αυτές οι ερωτήσεις, αυτή η ενημέρωση, αυτός ο κοινοβουλευτικός έλεγχος να χρησιμοποιείται ως όπλο για να γίνονται σκέψεις όπως αυτή που κάνετε εσείς, γιατί δεν είναι δική σας. Προφανώς την έχετε ακούσει στο δημόσιο διάλογο και δεν αναφέρομαι επαναλαμβάνοντα στους δημοσιογράφους. Άρα λοιπόν η δικιά μας η άσκηση πρέπει να είναι και να ασκούμε τα καθήκοντά μας και αυτό να μην δημιουργεί πρόβλημα στο κόμμα, γιατί δεν κάνουμε κάτι ούτε εξωθεσμικό, ούτε εξωκοινοβουλευτικό, ούτε κάτι που δεν το θέλει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, η ηγεσία του κόμματος μας. Πρέπει όμως να χρησιμοποιούμε την εμπειρία μας και να έχουμε την αυτοπιθαρχία να το θέτουμε το θέμα, επαναλαμβάνω, αλλά να το θέτουμε με ευπρέπεια και προσοχή. Και δεν νομίζω ότι οι συνάδελφοί μου ξεφεύγουν σε αυτό. Η περίπτωση του κ. Σαλμάν είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Δεν έχω άποψη. Εγώ ούτε δικαίωμα να εκφέρω δημόσια κάποια γνώμη. Συμμερίζεστε όμως την εκτίμηση ότι ο κ. Σαλμάν θα έπρεπε να αποτανθεί από ένα σημείο και μετά στον αρμόδιο εισαγγελέα και ότι οι επιλογές που έκανε για την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου είχαν αντικοινοβουλευτική και αντισυναδελφική στόχευση? Ακούστε, δεν θα κρίνω εγώ ένα συνάδελφο ο οποίος υπήρξε υπουργός. Ξέρετε, όταν είχαμε πάει με τον κύριο Γεωργιάδη στο Υγείο, τον κύριο Σαλμά είχαμε διαδεθεί. Δεν θα το κρίνω αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο εγώ θα το πω δημόσια, γιατί δεν είναι η δικιά μου δουλειά. Θα σας πω όμως ως νομικός. Παρακαλώ. Τι θα έκανα εγώ, εάν διαπίστωνα ότι όντως υπάρχει παρατυπία και πολύ περισσότερο είναι κάτι που και το κόμμα μου το θέλει. Δεν μας ζητά κανείς, πράγματα παράτυπα, παράνομα να μην τα αναδεικνύουμε. Ναι, εγώ θα πήγαινα. Είμαι και νομικός και θα πήγαινα με ευκολία και με άνεση, με την έννοια ότι εκεί θα βρεθεί η τελική λύση και εκεί θα δοθεί και η τελική απάντηση, εάν ο κοινοβουλευτικός έλεγχος δεν με έπειθε. Τώρα, κυρία Μακρύ, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, εκεί στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου του ΟΗΕ, έκανε την δήλωση ότι υπάρχουν παγκόσμιες απειλές, οι οποίες θέλουν και λύσεις παγκόσμιου διεθνούς βεληνεκούς. Σε τι ακριβώς αναφερόταν? Κοιτάξτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσες φορές έχει τοποθετηθεί όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό της χώρας, κάνει διαπιστώσεις οι οποίες δεν τη χάνουν απλώς αποδοχής, ενισχύουν και το κύρος της χώρας. Και αυτό τους το πιστώσουν και το αναγνωρίζουν. Να θυμίσω και την τελευταία που είχε κάνει στην Αμερική, που πραγματικά ήταν και ο πρώτος πρωθυπουργός που μίλησε, αλλά και την αποδοχή που είχε ο λόγος του. Μίλησε για αυτά τα οποία όλοι αντιλαμβανόμαστε, ότι χρειάζεται σε κάποια θέματα να είμαστε όχι μόνο ευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμιο που υπάρχει το περιθώριο, να έχουμε μια κοινή γραμμή, διότι διαφορετικά αυτές οι επιλέσεις τις οποίες αναφέρετε δεν θα αντιμετωπιστούν ούτε σπασμωδικά, ούτε περιπτωσιολογικά, ούτε από ένα μόνο κράτος, ίσως λίγα περισσότερα. Συντονισμένες ενέργειες, και θα αναδείξω εδώ και τις συντονισμένες ενέργειες που κάνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο και βοήθησε πάρα πολύ στο να ανακτήσουμε το κύρος της χώρας που ούτως ή άλλως είχε πληγεί, βοήθησε να έχουμε φωνή, βοήθησε να εισακούνται οι εισηγήσεις μας. Αυτά με τη σοβαρότητά του, τη στιβαρότητά του, τα επιχειρήματά του, το οποίο είναι πάντοτε καλά δομημένα. Και καλό είναι στο μέτωπο αυτό να μην υπάρχει αντιπαράθεση. Καλό είναι στο μέτωπο αυτό η Ελλάδα να είναι ενωμένη. Έχουμε την τύχη να έχουμε έναν πρωθυπουργό, εμείς έχουμε και την τιμή να είναι στο δικό μας κόμμα πρόεδρος, έναν πρωθυπουργό ο οποίος μπορεί με το κύρος του να κάνει παρεμβάσεις που κάνουν τη χώρα περήφανη. Ας μην το αποδομήσουμε με εσωτερικό, όχι ότι μπορούν να αποδομήσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το αντιμετωπίσουμε με μια πολιτική ευρυχωρία, με μια πολιτική ευπρέπεια. Και ας αξιοποιήσουμε, θέλετε να πούμε, εκμεταλλευτούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον έχουμε, μας τιμά να γίνει χρήσιμο στη χώρα όπως είναι και με την αποδοχή και άλλων πολιτικών. Κυρία Μακρύ, κλείνοντας, μιας και δεν είναι στο χαρτοφυλάκιό σας, αλλά είπατε για τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες τις οποίες λαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μια εκ των οποίων είναι και η παρέμβαση και για την καλύτερη ρύθμιση της αγοράς, με το ζήτημα της ακρίβειας να παραμένει, και το αποδεικνύουν αυτό όλες οι δημοσκοπήσεις, η μία μετά την άλλη, να παραμένει το βασικό πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών τους τελευταίους μήνες. Αναφέρεστε σε κάτι τέτοιο? Και σε αυτό και στην πρωτοβουλία που πήρε για την ενέργεια, τις στρεβλώσεις που υπάρχουν στις χώρες, την πρωτοβουλία που πήρε να ενωθούν οι χώρες που έχουν πληγεί από αυτή τη στρέβλωση που υπάρχει στην αγορά της ενέργειας. Και οι πρωτοβουλίες αυτές θέλω να πω ότι είναι καλά δομημένες. Αυτό είναι το οποίο έχει σημασία. Μπορεί κάποιος να κάνει μια άσφαιρη προσπάθεια.
του Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού μας, οι πρωτοβουλίες είναι δομημένες, την χάνουν αποδοχής, επεξεργασίες από τα αρμόδια όργανα. Αυτό είναι το οποίο ήθελα να αναδείξω και μου δίνετε την ευκαιρία να το ξανατονίσω.